Να δούμε λίγο τι μπορεί να συνέβη εκεί και τι μπορεί να σημαίνει αυτό που συνέβη εκεί. Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί κι εσείς, φαντάζομαι, που έχετε δει πολλά στα μάτια σας. Όχι, το είχαμε ακούσει ότι μπορεί και να συνέβαινε, δεν το είχαμε δει, δεν είχαμε ποτέ μια μαρτυρία τέτοια. Ξέρετε, καμιά φορά είδατε η επικαιρότητα είναι αυτή η οποία κάνει να έρχονται εικόνες μπροστά που είναι πράγματι σοκαριστικές. Αλλά εάν το δούμε στη βάση του, θα αντιληφθούμε ότι μία εβδομάδα πριν κάποιοι άλλοι άνθρωποι στάλθησαν στο θάνατο με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Άρα, πραγματικά πλέον δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε. Δεν έχουν τα όρια, τα ανθρώπινα όρια έχουν ξεπεραστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι. Εννοείται αυτές τις βάρκες που φύγανε από τις ακτές τις μικρασιατικές με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, Ακριβώς. Μπορεί να μας σοκάρει και είναι πράγματι σοκαριστική εικόνα, αλλά όταν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο, προφανώς δεν θα διστάσουν να τους στείλουν και γυμνούς, χαρακωμένους στα σύνορα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα σκεφτούν να κάνουν προκειμένου να. Απλώς αναρωτιέμαι τι μπορεί να εξυπηρετεί αυτό. Μπορεί να καταλάβω γιατί στέλνουν ανθρώπους με βάρκες με πολλά μποφόρ. Μπορεί να τους λένε ότι θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα με τόσο δυνατό άνεμο δεν θα βγει το ελληνικό λιμενικό να σας σταματήσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, γιατί μπορεί να γίνει να συμβεί αυτό, να στείλουν ανθρώπους ολόγυμνους να περάσουν τον έβδομο. Είδατε ότι, και γι' αυτό πρέπει να πούμε και συγχαρητήρια και στην ηλική αστυνομία για τα αντανακλαστικά, θα ήταν πολύ εύκολη προβοκάτσια αν αυτοί οι άνθρωποι εν συνεχεία επέστρεφαν προς την Τουρκία ή συναλλάμβανονταν από τις τουρκικές αρχές. Θα χρησιμοποιούσαν την εικόνα αυτή προκειμένου να πούνε ότι εμείς κάνουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα και δημοσιοποιήσαμε το περιστατικό και κάναμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να πούμε ακριβώς τι συνέβη. Νομίζω ότι και η αντίδραση όπως είδατε της Τουρκίας είναι να επιμείνει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι είπαν ότι θα έπρεπε περίπου να ντρεπόμαστε για αυτή την εικόνα εμείς. Λες και εμείς είμαστε υπέτειοι αυτής της εικόνας. Κοιτάξτε, στα σύνορα το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα θαλάσσια και τα χερσαία, αυτή είναι η καθημερινότητα. Μία προσπάθεια από την πλευρά της Τουρκίας να δημιουργήσει εικόνες περιστατικά, στα οποία στη συνέχεια θα γυρίσει να κατηγορήσει τις ελληνικές αρχές. Και γι' αυτό είμαστε συνέχεια σε επαγρύπνηση για να μην συμβαίνουν αυτά. Και μπορεί να δούμε και άλλα τέτοια. Δηλαδή, από την εμπειρία μου, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω κλιμάκωση με ακόμα πιο σκληρές εικόνες. Εκτός και αν υπάρξει κάποια παρέμβαση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τι μπορεί να γίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι μαθαίνουμε, το ξέρουμε, ότι στην Τουρκία υπάρχει μια μεγάλη πια δυσανεξία απέναντι στον προσφυγικό πληθυσμό που έχει συγκεντρωθεί εκεί, είτε από τη Συρία είτε από το Αφγανιστάν. Στην αρχή τους υποδέχθηκαν καλά, αλλά καθώς η οικονομική ζωή δυσκολεύει, οι άνθρωποι δυσκολεύονται στην καθημερινή τους επιβίωση, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να στραφείς κατά των ξένων χρεώνοντας τους ευθύνες γιατί δεν περνάς καλά. Και είναι και επίσημα δηλωμένη αυτή η δυσανεξία. Ακριβώς. Πρέπει να φύγουν για να βρουν δουλειές. Ναι, ακριβώς. Άρα, ναι, σύμφωνοι, αυτό θα συμβαίνει. Είναι λογικό ακόμη και έτσι. Ακόμη και αν δεν υπήρχαν πολιτικοί λόγοι, θέλω να πω, θα ήταν λογικό να συμβεί αυτό. Ενδεχομένως υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι. Οπότε επιτείνεται η ανάγκη, καταλαβαίνετε. Και έχει εργαλειοποιηθεί και εσωτερικά και εξωτερικά. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, τι μπορεί να συμβεί γι' αυτό. Πώς μπορεί να αντιδράσει κανείς. Πρέπει να γίνει κατανοητό που είναι ευτυχώς αυτή την περίοδο, γιατί θυμάστε ότι από την αρχή που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη μεταναστευτική κρίση, ένας από τους παράγοντες που έλεγε πάντα η κυβέρνηση είναι η διεθνοποίηση του ζητήματος. Αυτό ήταν μια φράση η οποία ήταν δύσκολα κατανοητή. Τι σημαίνει διεθνοποίηση? Σημαίνει να γίνει αντιληπτός στους εταίρους μας αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα το τι ακριβώς συμβαίνει στα αυτά τα σύνορα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προωθούν τους ανθρώπους, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κακομεταχειρίζονται τους ανθρώπους και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά μαζεύουν ό,τι μένει από όλη αυτή την προσπάθεια των άλλων. Αυτό νομίζω ότι είναι κατανοητό και γι' αυτό λέω για μια διεθνή παρέμβαση. Όταν καταλάβει η τουρκική πλευρά ότι όλη αυτή η προσπάθειά της να μας στοχοποιήσει είτε με νεκρούς είτε με γυμνούς πέφτει στο κενό, δηλαδή βρίσκουν μια αντίδραση απέναντι σε αυτό και δεν έχει ευρικό αότα στο δικό της αφήγημα, τότε ενδεχόμενα να υπάρξει μια μικρότερη ένταση προσπάθεια. Μόνο αυτό μπορεί να ελπίζει κανείς. Φυσικά, αν βάλει στα εσωτερικά της Τουρκίας την όλη εξίσωση, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι και ανώφελο, με την έννοια ότι μπορεί τελικά να μην τον ενδιαφέρει
η διεθνής αντίδραση σε όλα αυτά τα φαινόμενα και να λέει ότι εγώ πρέπει να πω το αφήγημά μου εσωτερικά, γιατί έχω εκλογές να κερδίσω και να συνεχίσει και να δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Στην πράξη, δεν ξέρω πώς εξελίσσεται πια το πράγμα, γιατί υπήρξαν και περίοδοι κάποια στιγμή, ιδίως μετά την πρώτη συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, όπου γινόντουσαν μεν τέτοια πράγματα, όχι τόσο ακραία, αλλά μπορεί να γινόντουσαν να υπήρχαν, ας πούμε, ροές, αλλά υπήρχε και ένα μίνιμουμ επίπεδο συνεννόησης. Δηλαδή, μπορούσε να πάρει τηλέφωνο η ελληνική πλευρά την τουρκική και να πει: συμβαίνει αυτό, κάντε κάτι και να υπάρξει κάποια αντίδραση. Υπάρχει αυτό ή έχει κοπεί τελείως? Τελείως δεν έχει κοπεί. Υπάρχει ακόμα επαφή του λιμενικού, φυσικά πιο αραιή και όχι στο ίδιο επίπεδο που ήταν στο παρελθόν. Καμία άλλη επαφή δεν υπάρχει. Φυσικά αντιλαμβάνεσαι ότι εκείνη την περίοδο υπήρχε και ένα προσδοκόμενο, δηλαδή υπήρχε η χρηματοδότηση, ναι, η οποία δόθηκε εκείνη την περίοδο μετά και προφανώς μετά άλλαξε και η στάση της τουρκικής πλευράς. Τώρα, αν το αξιολογήσει η τουρκική πλευρά, το κομμάτι της χρηματοδότησής τους για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτές τις ροές εσωτερικά της Τουρκίας, νομίζω ότι δεν είναι ψηλά στην αξιολόγησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν ενδιαφέρονται για αυτό. Έχουν γίνει και επισκέψεις και της κυρίας Γιόχανσον και της κυρίας Φοντερ Λάιν με ατζέντα για το μεταναστευτικό, μεταξύ άλλων θεμάτων. Δεν είχε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Σας πω απλά ότι εκείνη η συμφωνία τότε είχε και το κομμάτι των επιστροφών, το οποίο επίσης εδώ και 2,5 χρόνια η Τουρκία δεν τηρεί. Ξέρετε, στην πολιτική είναι πράγματα, όλα κρίνονται με βάση την αξιολόγηση που κάνεις εκείνη τη στιγμή για το ποιο είναι το πρωτεύον. Και νομίζω ότι είναι σαφές ποιο είναι το πρωτεύον για την Τουρκία. Πρέπει ο κ. Ερντογάν να δείξει ένα πολύ δυνατό προφίλ εσωτερικά, προκειμένου να αποκαταστήσει την εκλογική του εικόνα. Και όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο μεταναστευτικό, είναι απότοκα της δικιάς του τοποθέτησης εσωτερικά. Λογικά, όλα αυτά είναι λογικά. Τώρα, από την άλλη μεριά, επειδή είπατε αυτή την προσπάθεια διεθνοποίησης να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί αυτή είναι και η ελπίδα να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς τα διαχειρίζετε αυτά τα θέματα, έχει πολλές φορές δημιουργηθεί και πρόσφατα η εικόνα ότι και η ελληνική πλευρά δεν αντιμετωπίζει πάντα με πολύ καθαρούς και νόμιμους τρόπους. Δηλαδή, την πίεση που δέχεται καμιά φορά την αντιμετωπίζει με μεθόδους που κανονικά δεν επιτρέπονται, ας πούμε, πάνω προωθεί στη θάλασσα που δημιουργούν κινδύνους και όλα αυτά. Αισθάνεστε ότι η απάντηση η ελληνική είναι πιστική? Έχει απαντήσει δηλαδή σε αυτήν την κατηγορία που δέχεται? Κοιτάξτε, εγώ έχω μία θεώρηση η οποία, αν θέλετε, αιτιολογεί την σκληρή μας στάση στα σύνορα. Και η αιτιολόγηση αυτή είναι ότι πασιφανώς για όλους, πλην εμών, αλλά και τώρα πλέον και για μας, οι άνθρωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν προστασία και στην Τουρκία. Επομένως, δεν είναι ένα θέμα προσφυγικό ή, όπως το λέει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η παράνομη έξοδος ανθρώπων από την Τουρκία, είναι ένα θέμα συνόρων. Στα σύνορα, ξέρετε, όταν η πίεση είναι πολύ μεγάλη, ή θυμάστε και τα γεγονότα του Εύρου, δεν είναι σίγουρο ότι πάντα ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε, γιατί οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Είναι συνθήκες κρίσης. Επομένως, σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί κανείς να επιδιώκει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Εδώ υπάρχουν περιστατικά όπου υπάρχει διένεξη μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λιμενικού σώματος, χωρίς να υπάρχουν στη μέση βάρκες. Το έχουμε δει περιστατικά είτε για τους, πώς το λένε, τους ψαράδες, είτε για άλλους λόγους που υπάρχει ένα challenge, μια πρόκληση συνέχεια μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί είναι συνοριακή γραμμή και συμβαίνει αυτό. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν το δει κανείς σε αυτό το πλαίσιο της συνοριακής γραμμής που κάποιοι επιχειρούν να εισέλθουν, είναι σίγουρο ότι άλλες φορές τα πράγματα θα πάνε καλά, άλλες φορές μπορεί τα πράγματα να μην είναι αυτό που όλοι θα θέλαμε. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που γίνεται. Τα ανθρώπινα δυνατά όρια. Δηλαδή, ξέρετε, όταν εμείς σχολιάζουμε στο ραδιόφωνο ή γράφουμε κάτι ή οτιδήποτε, θεωρούμε ότι είναι ιδανικές οι συνθήκες. Το λέει και η επιστήμη αυτό. Υποϊδανικές συνθήκες. Δεν είναι πάντα οι συνθήκες. Δεν είναι ιδανικές συνθήκες. Από την άλλη, έχουμε επιδείξει στη διάσωση τεράστια επιτεύγματα και νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι, ξέρετε, κάτι εμείς προκαλούμε όλα αυτά τα πράγματα. Όταν οι άλλοι λένε ότι μας κουπαλάνε και μας φέρνουν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εγώ σέβομαι, επειδή έχω συμμετάσχει, το ξέρετε, κατά το παρελθόν, σέβομαι τις καθημερινές προσπάθειες του λιμενικού σώματος στα σύνορα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο και από τον Εύρο, να ξέρετε. Γιατί τα θαλάσσια σύνορα είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστείς, έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ ειλικρινής η απάντηση που δώσατε. Και είναι χρήσιμο να την πάρουμε υπόψη μας, γιατί η συζήτηση αυτή συνεχίζεται και στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λογοθέτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.